worried about these role players. I really don't want to speculate. You know, I have to deal with the current government. Θα συνεχίσω με τις κυβερνήσεις όπως και αυτές προκύψουν και θα τεθούν συγκεκριμένες προτάσεις σήμερα. Οπότε δεν θα πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να πάρω συγκεκριμένες αποφάσεις ή θέσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Είχαμε πει τώρα... Θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά σε ζητήματα των πολιτικών όσον αφορά τα μέτρα, όσον αφορά τις τράπεζες. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, ζητήματα εκκρεμή, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, να μπορέσουμε σε επόμενες εβδομάδες να δουλέψουμε μαζί, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε με κάθε βήματα από αυτά που έχουμε προβληθεί και σε επίπεδο τραπεζών. Υπάρχει μεν πίεση. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα θετικό κλίμα, καθώς έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα. Θα πάω να ακούσω λοιπόν πρώτα τι έχει να πει η Επιτροπή. Θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς θα πρέπει να αποτρέψουμε. Άρα λοιπόν έχουμε περιορισμένο χρόνο μπροστά μας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά των μέτρων και αυτό πρέπει να γίνει πολύ πολύ γρήγορα. Και θεωρώ κάποιες από τις προηγούμενες δράσεις που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση των τραπεζών και το μέλλον της διακυβέρνησης των τραπεζών πρέπει να επιληθεί πολύ γρήγορα. Έτσι ώστε να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η όλη διαδικασία ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Άρα αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Λοιπόν, ξαναπάμε τώρα στη Τυρόδο να δούμε για αυτό το περιστατικό. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα τα ξημερώματα γύρω στη μία όπως μας